Showstopper, χιονισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα από σφολιάτα και φέτα. Φτιάχνει τρία δέντρα, σερβίρει 3 με 6 άτομα σαν finger food ή συνοδευτικό. Για τους λάτρεις της πολυαγαπημένης πλούσια σιρόπιτας, αυτή είναι η δική μου δημιουργία, απλούστερη εκδοχή αλλά ταυτόχρονα τόσο εντυπωσιακή. Αυτά τα χριστουγεννιάτικα δέντρα σφολιάτας συναρμολογούνται γρήγορα και εύκολα, καθιστώντας τα ένα ιδανικό και εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο ή γιορταστικό σνακ. Και βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω ότι ο συνδυασμός της σφολιάτας με την πικάντικη φέτα είναι αδιαφυσβήτητα αξέχαστος. Πάμε να σας δείξω πώς να τα φτιάξετε. Κατάλληλα για χορτοφάγους. Ας δούμε πρώτα τα υλικά μας. Ένα ρολό 270 γραμμάρια έτοιμη σφολιάτα. Ένα αυγό. 60 γραμμάρια τυρί φέτα θρηματισμένη σε ραβδοπλέντερ, μούλτι. 3 μικρά κομμάτια τυρί τσένταρ για τα αστεράκια στην κορφή. 5 κόφτες μπισκότων σε σχήμα αστέρι σε διαφορετικά μεγέθη. 3 ξύλινα σουβλάκια, καλαμάκια. Προαιρετικά, λίγο τριμμένο λευκό τυρί για γαρνιτούρα, εφέ χιονιού. Μέθοδος. Ετοιμάστε τα αστέρια. Χτυπήστε ελαφρά το αυγό σε ένα μικρό μπολ. Στρώστε ένα μεγάλο ταψί φούρνου, λαμαρίνα, με λαδόκολλα. Τοποθετήστε το ρολό σφολιάτας μέσα στο στρωμένο ταψί. Χρησιμοποιώντας 4 διαφορετικά μεγέθη κόφτες αστεριών, πατήστε και κόψτε από τη σφολιάτα σας 3 αστέρια από κάθε μέγεθος. Δεν θα χρησιμοποιήσετε ολόκληρο το ρολό. Απλώστε τα κομμένα αστέρια στο στρωμένο ταψί σας. Τώρα βουρτσίστε λίγο αυγό από πάνω από κάθε αστέρι από σφολιάτα. Με ένα κουτάλι βάλτε την τριμμένη φέτα πάνω από όλα τα αστέρια. Προσπαθήστε να βάλετε όσο δυνατόν περισσότερο τυρί μπορείτε. Έτοιμα για το φούρνο. Οδηγίες ψησίματος. Ψήστε τα αστέρια σφολιάτας σε υποθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 14 με 18 λεπτά ή μέχρι να ψηθούν και να ροδίσουν, εξαρτάται από το φούρνο. Τα μικρότερα αστέρια ψήνονται πιο γρήγορα. Βγάλτε τα μόλις ψηθούν μετά από 14 λεπτά περίπου και κατόπιν ξαναβάλτε στο φούρνο τα μεγαλύτερα και αφήστε τα να ψηθούν ακόμα για 3 λεπτά, συνολικά περίπου 17 με 18 λεπτά. Μόλις ψηθούν και αυτά, βγάλτε το ταψί από το φούρνο και αφήστε τα αστέρια να κρυώσουν λίγο για να μπορείτε να δουλέψετε. Συναρμολογήστε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Φέρτε δίπλα σας το ταψί και τα σουβλάκια. Για να συναρμολογήσετε τα δέντρα, ξεκινήστε τρυπώντας τα μεγαλύτερα αστέρια ως βάση και κατόπιν στιβάξτε τα μικρότερα αστέρια από πάνω για να σχηματίσετε κάθε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τοποθετήστε τα 3 έτοιμα δέντρα σε πιατέλα. Χρησιμοποιήστε τον μικρότερο κόφτη αστεριών για να κόψετε το τυρί τσένταρ σε 3 αστεράκια. Βάλτε ένα αστεράκι τσένταρ σαν κορφούλα πάνω από κάθε δέντρο. Έτοιμα! Δεν έχει σημασία αν τα δέντρα σας κουνιούνται λίγο ή είναι ελαφρώς λυγισμένα, θα φαγωθούν τόσο γρήγορα. Σερβίρετε τα αμέσως όσο είναι ακόμα φρεσκοψημένα. Προτάσεις σερβιρίσματος. Τοποθετήστε τα σε μια γιορτινή πιατέλα και σερβίρετε τα μαζί με παγωμένη σαμπάνια. Είναι τόσο εντυπωσιακά με το τρισδιάστατο εφέ τους, αλλά αν θέλετε ακόμη πιο γιορταστική ατμόσφαιρα, πασπαλίστε γύρω τους λίγο λευκό τριμμένο τυρί που αντιπροσωπεύει χιόνι. Υπέροχα snack ή finger food, ιδανικά για τη γιορταστική περίοδο. Συμβουλή. Για περισσότερο κόσμο, διπλασιάστε ή τριπλασιάστε τη συνταγή μου για να φτιάξετε ένα δάσος από χιονισμένα δέντρα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπουφέ με snacks. Θα μπορούσατε επίσης να τα σερβίρετε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας μαζί με ψητή γαλοπούλα, τραγανές λεμονάτες πατάτες φούρνου, λαχανάκια βρυξελών σαλάτα και καταπληκτική καβουροσαλάτα Άγιος Βασίλης. Απολαύστε τα και χρόνια πολλά! Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.